Εγώ από τη μεριά μου να πω ότι καταρχάς δεν θεωρώ ότι το μικρό αυτό βιβλίο πραγματικά έτσι ανακαλύπτει την Αμερική. Νομίζω ότι δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη πρωτοτυπία και δεν είναι έτσι επίσης ενωτηθίας αυτό. Πολλοί από εσάς νομίζω ότι γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά και κάποιοι τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα και από μένα τουλάχιστον και μπορούν να πούν πολύ περισσότερα από αυτό τα οποία έχει το μικρό αυτό βιβλίο. Το πρωτότυπο πράγμα το οποίο έχει αυτό το βιβλιαράκι είναι ουσιαστικά η δομή του. Δηλαδή ότι επιλέγει κάποιες πολύ κεντρικές ιδέες οι οποίες στο δημόσιο λόγο αποτελούν κεντρικά επιχειρήματα μιας αντιμεταναστευτικής ουσιαστικά ρητορικής και προσπαθεί να τις αποδομήσει. Αν μπορεί κανείς να πει ότι σε κάτι είναι χρήσιμο λοιπόν το βιβλίο αυτό κυρίως, θα έλεγα ότι είναι αυτό, ότι με αυτή τη δομή δίνει κάποιες απαντήσεις απλές και πρακτικές. Γιατί ποιο ήταν ουσιαστικά η αρχική μας σκέψη. Η αρχική μας σκέψη είναι ότι το μεταναστευτικό πράγματι μας δημιουργεί ως αριστερούς με έναν τρόπο έναν προβληματισμό, γιατί νιώθουμε πολλές φορές στην κοινωνία να χάνουμε τη μάχη των επιχειρημάτων. Πολύ συχνά δηλαδή μπαίνοντας σε ένα ταξί ή σε ένα λεωφορείο ή σε μια στάση ας πούμε λεωφορείου ή με γνωστούς μας νιώθουμε ότι αυτά τα οποία μας λένε απαντιούνται με έναν αρκετά δύσκολο τρόπο. Μας φαίνει σαν μηχανία αυτή η συζήτηση. Και η δική μας η κεντρική ιδέα είναι να μην χαθεί η μάχη των επιχειρημάτων, να έχουμε να πούμε πράγματα και να μπορούμε και να τα αποδείξουμε και να τα τεκμηριώσουμε και να τα λέμε με έναν τρόπο απλό και πρακτικό στην καθημερινή μάχη των επιχειρημάτων, που είναι μια μάχη επιχειρημάτων στην κοινωνία, στη βάση της κοινωνίας, που όμως είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί αν χάσεις τη μάχη στο επίπεδο αυτό, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ προβληματικά γενικότερα. Επίσης, ισχύει αυτό το οποίο είπε ο Νίκος Οξυδάκης εισαγωγικά, ότι φέρνει αμηχανία το μεταναστευτικό στους αριστερούς. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο νιώθεις ότι δεν ενοποιεί τον κοινωνικό χώρο. Πολλοί αριστεροί άνθρωποι συζητώντας, ας πούμε, σε δημόσιες συζητήσεις, πολλές φορές φτάναν σε ένα συμπέρασμα σε σχέση με το μεταναστευτικό που έλεγε περίπου το εξής, ότι ναι, και πρέπει να έχουμε και μια ρεαλιστική στάση για το μεταναστευτικό. Όταν τους καλούσες όμως να πεις τι θα ήταν μια ρεαλιστική στάση κατά τη γνώμη σου, θα ήταν, ας πούμε, να φύγουν οι παράνομοι από την Ελλάδα, σου λέγανε κουμπονόντουσαν. Λέει, δεν μπορεί και αυτό να είναι λύση. Προσκρούει αυτό σε ιδέες και αξίες τις οποίες έχουμε ισχυρά μέσα μας. Επομένως, αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να πούμε, και το είπε και η Ελένη προηγουμένως, είναι ότι θεωρούμε ότι είναι απολύτως εφικτό να έχεις λύσεις οι οποίες συνδυάζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προφανώς και των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων, με έναν καλώς νοούμενο ρεαλισμό. Ότι δηλαδή ο ρεαλισμός τον οποίο εμείς επικαλούμαστε δεν είναι ένας ρεαλισμός ο οποίος εν τέλει σημαίνει λύσεις τις οποίες την αριστερά θα έπρεπε να τη φέρουν σε αμηχανία. Το άλλο κίνητρο προκειμένου να γράψουμε το μικρό αυτό βιβλίο, και εδώ κλείνω και εγώ, είναι η συντριπτική άγνοια για μερικά δεδομένα στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με τη μετανάστευση. Πριν από δύο μήνες, ο Πρωθυπουργός της χώρας στη Ρώμη, σε μια σύνοδο κορυφής, είπε το εξής, ότι στην Ελλάδα έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους, όσους ακριβώς παράνομους μετανάστες έχουμε στη χώρα. Αυτό είναι μια συγκλονιστική ένδειξη άγνοιας γύρω από τα πραγματικά δεδομένα του προβλήματος, εκτός και αν πρόκειται για ένα συνδυτό ψέμα. Το διόρθωσε στη συνέχεια λέγοντας ότι ένα μήνα μετά είπε ότι τόσοι είναι όλοι μετανάστες. Που και αυτό δεν είναι ορθό. Όμως όταν διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος με μια τόση μεγάλη απόκληση από τα πραγματικά δεδομένα του προβλήματος, νιώθουμε και νιώσαμε ότι είναι ανάγκη να πούμε κάποια πράγματα και να τα τεκμηριώσουμε και όλα αυτά να δώσουμε αριθμούς και δεδομένα τα οποία είναι χρήσιμα για μια τέτοιου τύπου συζήτηση.